κύριε Περιφερειάρχα, κύριοι Δήμαρχοι, κυρία Γενική Γραμματέα, κυρία Αναδιευθύντρια, κύριε Βουλευτά, κυρίες και κύριοι εκλεκτοί προσκεκλημένοι, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να σταθώ στη σημασία αυτού του έργου. Έχει καταδειχθεί από τους προηγούμενους ομιλητές. Το έργο αυτό είναι ένα μεγάλο σημείο ανάπτυξης, το οποίο θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας. Αλλά επιτρέψτε μου να γυρίσω λίγο τον χρόνο πίσω για να πω ότι όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, το αέριο στη Φλόρινα, το αέριο εδώ, γενικά τα έργα τα οποία ετοιμαζόμαστε να ξεκινήσουμε εδώ στην περιοχή, δεν είναι ένα τυχαίο γεγονός. Δεν είναι ένα γεγονός το οποίο προέκυψε, διότι απλά τυχαία ήρθε η ΔΕΔΑ, μια εταιρεία που όπως ακούσατε δεν είχε πράξει τίποτε στο παρελθόν, να ξεκινήσει όλη αυτή τη διαδικασία και να πετύχει όλα αυτά μέσα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα. Ξεκινάνε όλα από τον Ιούλιο του 2019. Εκεί που ο Πρωθυπουργός είπε ότι αυτή η χώρα θα γίνει μια χώρα φιλοεπενδυτική και για να γίνει μια χώρα φιλοεπενδυτική που σημαίνει θα φέρει επενδύσεις και θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας πρέπει να γίνει μια χώρα που θα απομειώσει τη γραφειοκρατία, θα γεννήσει τις δομές που θα μπορέσουν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν και κυρίως θα μιλάει η κυβέρνηση ακριβώς μία γλώσσα. Δεν θα έχει διπλωσία. Ακούσατε και τον πρόεδρο και τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΔΑ που είπαν ότι εμείς μπροστά μας βλέπουμε μόνο τα έργα. Τα έργα όμως αυτά δεν σταματούν, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, στο αέριο. Άκουσα το Δήμαρχο Γρεβενών, νομίζω ότι αναφέρθηκε στο πόσο ή πού στέκεται η περιοχή σε σχέση με τη δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση. Θέλω λοιπόν να σας διαβεβαιώσω, κύριε Δήμαρχη, ότι όλη η Δυτική Μακεδονία συμπεριλαμβάνεται στα εδαφικά σχέδια της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης και όλοι εσείς θα λάβετε το επιπρόσθετο ποσοστό το οποίο προκύπτει πέραν του χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων για τη δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση. Από την πρώτη στιγμή λοιπόν που ξεκίνησε η συζήτηση το πώς θα επιταχύνουμε όλες τις διαδικασίες και τα έργα, η Δυτική Μακεδονία για πρώτη φορά μπήκε στο επίκεντρο της προσοχής της πολιτείας. Το 2019 λοιπόν, όταν αποφάσισε ο Πρωθυπουργός να πάρει αυτή τη γενναία απόφαση που αμφισβητήθηκε τότε, δημιούργησε ακριβώς τις προϋποθέσεις για να ξεκινήσουμε μια διαπραγμάτευση στο τέλος όλων των τριαθλωτικών ταμείων και στην έναρξη των νέων. Θέλω να σας πω ότι όλα ξεκίνησαν τώρα, τον Ιανουάριο του 2022, και αυτό μας έδωσε τη δυνατότητα να πάρουμε χρήματα από όλα τα ταμεία και από το Ταμείο Ανάκαμψης και από το ΕΣΠΑ 21-27. Και εδώ θα πρέπει να πούμε ότι το γεγονός ότι η Ελλάδα έγινε πρωταθλήτρια στην απορρόφηση του ΕΣΠΑ 14-20, που όπως γνωρίζετε τον Ιούλιο του 2019 ήταν σε πολύ μικρή απορρόφηση, είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός. Αυτός έτρεξε το ΕΣΠΑ και μπορέσαμε και απορροφήσαμε ως Ελλάδα το ποσό το οποίο τελικά θα το χάναμε αν δεν είχαμε τρέξει με τους ρυθμούς που τρέξαμε. Κάθε σχέδιο νόμου που φέραμε, κάθε διάταξη που φέραμε, είχε ως επίκεντρο τη Δυτική Μακεδονία. Και ο νόμος για τις στρατηγικές επενδύσεις έδωσε ιδιαίτερα κίνητρα στη Δυτική Μακεδονία. Και ο νόμος της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης δημιούργησε τις προϋποθέσεις, έτσι ώστε αυτό το οποίο ακούσατε συνολικά τους πόρους των 7,5 δισεκατομμυρίων ιδιωτικούς και δημόσιους πόρους να έρθουν στην περιοχή αυτή, είναι αποτέλεσμα του γεγονότος ότι εμείς διαπραγματευτήκαμε μπροστά από την έναρξη, όπως σας είπα, όλων των ταμείων. Αλλά και ο αναπτυξιακός νόμος, πάλι το επίκεντρο της προσοχής του, είναι η Δυτική Μακεδονία. Εσείς λοιπόν εδώ θα λάβετε τα υψηλότερα ποσοστά από όλες τις περιφέρειες της χώρας, που σημαίνει πρακτικά ότι πολλές επενδύσεις θα θελήσουν να έρθουν εδώ, διότι ακριβώς θα λάβουν επιπρόσθετη στήριξη για να ξεκινήσουν τη λειτουργία τους εδώ. Προχωράμε λοιπόν, βλέποντας τη Δυτική Μακεδονία ως ένα τόπο που αλλάζει το παραγωγικό μοντέλο, όχι πια στη μονοκαλλιέργεια, το οποίο ούτως ή άλλως θα συνέβαινε
η απομείωση της λιγνητικής παραγωγής. Και εδώ θα πρέπει να πούμε και το γνωρίζετε ότι από το 19 μέχρι σήμερα δεν έχει μειωθεί η λιγνητική παραγωγή ενέργειας. Απλά εμείς μπήκαμε στη διαπραγμάτευση έτσι ώστε να κερδίσουμε αυτά τα οποία κερδίσαμε. Το 23 κλείνουν οι μονάδες και το 28 κλείνει και η τελευταία μονάδα. Επομένως, το επιχείρημα ότι υπάρχει κάποια σχέση με την απόβαση της απολιγνητοποίησης και με την ενεργειακή αύξηση του κόστους παραγωγής δεν έχει καμία σχέση. Δυτική Μακεδονία, λοιπόν, κύριοι Δήμαρχοι, όλες οι περιφερειακές ενότητες θα λάβουν τα υψηλότερα ποσοστά και θα έχετε πραγματικά στήριξη από την πολιτεία, έτσι ώστε πολλές επιχειρήσεις να έρθουν και σας το λέω ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Αναμένουν όλοι την έναρξη του αναπτυξιακού νόμου. Θα ολοκληρωθεί η εξειδίκευση του ΕΣΠΑ 21-27, το οποίο σαν κεντρικό πρόγραμμα ήταν το πρώτο που ενεκρίθηκε στην Ευρώπη, αλλά η εξειδίκευση θα ολοκληρωθεί τον Μάρτιο ή Απρίλιο και πολύ σύντομα θα δείτε τα αποτελέσματα, γιατί ούτως ή άλλως εμείς σκοπεύουμε να προσκαλέσουμε σοβαρές εταιρείες οι οποίες θα έχουν και την πιστολιπτική ικανότητα για να μπορέσουν να επιχειρήσουν και να ξεκινήσουν και να υλοποιήσουν τα προγράμματά τους. Δεν πρόκειται δηλαδή να έχουμε προγράμματα τα οποία αφορούν είτε λέγεται αγροδιατροφή, είτε λέγεται μεταποίηση, είτε λέγεται νέο επιχειρήν, με επιχειρήσεις που δεν σκοπεύουν να ξεκινήσουν, διότι θα είμαστε αυστηροί σε αυτό, διότι θέλουμε πολύ γρήγορα πολλές δραστηριότητες να ξεκινήσουν στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Με αυτά, εύχομαι να συνεχίσουμε αυτή την ανάπτυξη της περιοχής. Θα μας βλέπετε πολύ συχνά εδώ. Ήδη νομίζω το αισθάνεστε ότι η πολιτεία έχει στρέψει την προσοχή της. Είμαστε πολύ συχνά, θα μας βλέπετε πολύ συχνά. Εύχομαι καλή επιτυχία, συγχαρητήρια στη ΔΕΔΑ, στην περιφέρεια και κύριε Δήμαρχε, εύχομαι και ακόμη περισσότερα έργα και περαιτέρω επέκταση του δικτύου του φυσικού αερίου στην περιοχή σας. Ευχαριστώ πολύ.